Φίλες και φίλοι του Πόκερ, καλησπέρα σας. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σήμερα και οι λομπίστες επιστρέφουν για να σας μεταφέρουν γρήγορα όλα τα νέα του Πόκερ. Ο Παναγιώτης Γαϊτάνης σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στις αρχές του 2014, όταν κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση του Sunday Million και να κερδίσει ένα πενταψήφιο έπαθλο. Στη συνέντευξή του, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Poker Lobby, μπορείτε να μάθετε ποιο είναι το καθημερινό του πρόγραμμα και πώς έχει καταφέρει μέσα από καθημερινή προσπάθεια να ζει μέσα από το Poker. Διαβάστε τη συνέντευξη για να δείτε πώς ο ίδιος, χωρίς να έχει μετακομίσει σε χώρα του εξωτερικού, αντιμετωπίζει την καθημερινή βαριά φορολογία του PokerStars, αλλά και πώς βλέπει την εξαγορά του PokerStars από την Αμάγια. Χαρακτηριστικός φυσικά είναι ο τίτλος της συνέντευξης, στον οποίο αναφέρεται μία φράση του Παναγιώτη Γαϊτάνη, πως το Poker κινδυνεύει με την Αμάγια. Για να τον δείτε εν δράση, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το αντίστοιχο άρθρο του Poker Lobby, στο οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το τελικό τραπέζι του Sunday Million και την πορεία του Παναγιώτη Γαϊτάνη προς τα 61.000 δολάρια. Πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε η ανανεωμένη λίστα με αποτελέσματα των side events που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του European Poker Tour και ο Βαγγέλης Μπεχράκης έχει κατακτήσει σε ένα από αυτά τα side event την πρώτη θέση και 18.160 ευρώ, ενώ στο ίδιο τουρνουά για τετραψήφιο έπαθλο έκτος ήρθε ο Σωτήρης Κουτούπας. Πρωτιά και πενταψήφιο έπαθλο όμως στην Πράγα κατέκτησε και ο Νικόλαος Ηλιάκης, ενώ πενταψήφιος για δεύτερη φορά στην Πράγα έγινε ο Γιώργος Μανούσος, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε κερδίσει 17.000 ευρώ στο European Poker Tour Main Event και πριν από λίγες ώρες κατέκτησε 20.000 ευρώ τερματίζοντας την 5η θέση σε side event της Πράγας. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για όλες τις ελληνικές επιτυχίες στην Πράγα και να ξαναζήσετε τη διαδρομή προς την επιτυχία από την αρχή, δεν έχετε παρά να ανοίξετε κάποια από τα άρθρα με τις ελληνικές επιτυχίες του Poker Lobby, να πάτε στο πλάι Play Tax και να πατήσετε πάνω στην Πράγα. Μια νέα σελίδα θα ανοιχτεί μπροστά σας και εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις επιτυχίες, όλα τα αποτελέσματα και φυσικά πάρα πολλές παρτίδες. Οι χριστουγεννιάτικες προσφορές του Paradise Poker όμως συνεχίζονται. Μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου μπορείτε καθημερινά να λαμβάνετε μέρος σε 32 δωρεάν τουρνουά. Ένα δωρεάν τουρνουά ξεκινάει κάθε 15 λεπτά και εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε το μερίδιό σας από 5.000 δολάρια. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε όμως και την προσφορά του Paradise Poker που ολοκληρώνεται σε 2 μέρες. Αρκεί να έχετε συγκεντρώσει 10 πόντους συχνού παίκτη από τις αρχές Δεκεμβρίου για να λάβετε 2 tickets για τα 2 free roll που θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα του Paradise Poker και θα μοιράσουν 10.000 δολάρια. Την Κυριακή στις 8 η ώρα θα μας βρείτε στα τραπέζια του Poker Stars, μιας και εκεί θα πραγματοποιηθεί στις 8 η ώρα η 6η αγωνιστική του Poker Lobby. Το Poker Lobby League, το οποίο πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 8 και του μένουν ακόμη 3 αγωνιστικές, θα μοιράσει τους 10 πρώτους βαθμολογίας εισιτήρια συνολικής αξίας 406 δολαρίων. Επιπλέον, σε κάθε τουρνουά υπάρχουν έπαθλα τα οποία μπαίνουν από το Poker Lobby και εσείς μπορείτε όλα αυτά να τα διεκδικήσετε μόνο με ένα 10, αρκεί βέβαια να συμπληρώσετε το μαγικό κωδικό που θα βρείτε στο σχετικό άρθρο του Poker Lobby. Για περισσότερες ειδήσεις και νέα από τον κόσμο του Poker, μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας του Poker Lobby και φυσικά για να είστε πάντα ενημερωμένοι, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube που είναι πλούσιο σε ποκερικό περιεχόμενο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο!